από την Πάφο στην Λεμεσό για να μας δώσει η Έρικα Καβάζη την εικόνα. Έρικα, καλό μεσημέρι. Γνωρίζουμε πόσα μέλη μέχρι στιγμής της Λεμεσού του ΔΣ έχουν ψηφίσει. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα, κυρίες και κύριοι. Μέχρι στιγμής έχει περίπου, είναι το ίδιο ποσοστό, γύρω στο 20% που έχει ψηφίσει. Να πούμε ότι η διαδικασία κυλάει κανονικά, ενώ στις 10 το πρωί είχαμε και τον τέος πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστασιάδη, ο οποίος άσκησε και αυτός το εκλογικό του δικαίωμα ψηφίζοντας πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ανέφερε ότι χαίρομαι πραγματικά, επειδή δύο καταξιωμένα νέα σε ηλικία πολιτικά πρόσωπα διεκδικούν την Προεδρία, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποιον από τους δύο ψήφισε. Είπε πως δεν έχει καμία αμφιβολία πως όποιος και να εκλεγεί, η πορεία της παράταξης θα παραμείνει πρωταγωνιστική και με την διεύρυνση των δραστηριοτήτων ή της επαναδραστηριοποίησης ορίας οργανώσεων, όπως ανέφερε ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδη, συνοδευόμενος και από την σύζυγό του, Άντρια Αναστασιάδη, ψήφισαν και δύο στο Πέτρο Κεπά. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε στην Κατερίνα Ιωάννου, επαρχία Λάρνα.